Ο πιο τρομακτικός και αιμοδίψης δαίμονας που δεν είναι άλλος από τον Μολόχ κατάπιασε διάστημα μιας ώρας τα ξημερώματα και τέταρτη ανθρώπινη ζωή στην άσφαλτο. Ο Δημήτρης Χριστοφόρου, 64 ετών, οδηγός ταξί από την Λακατάμια, άφησε την τελευταία του πνοή καθώς μετέφερε 22χρονη Αιγύπτια τουρίστρια στο αεροδρόμιο γύρω στις 6 τα ξημερώματα. Σε κάποιο σημείο του δρόμου, παρά την έξοδο του δρόμου Ναξιάς, κάτω από συνθήκες που διερευνούνται, απόλυσε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα να εκτραπεί προς τα αριστερά και να εισέρθει σε παρακείμενο πλάκι. Στην προσπάθειά του να το επαναφέρει στο οδόστρωμα, συγκρούστηκε βία στο τσιμεντένιο διαχωριστικό του αυτοκινητόδρομου, όπου και ακινητοποιήθηκε. Από την σφοδρότατη σύγκρουση, ο άτυχος 64χρονος εγκλωβίστηκε στα συντρίμια του αυτοκινήτου του και για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η συνεπιβάτητα τραυματίστηκε ελαφρώς, όπου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λάρνακας, της παρασιάθηκαν οι πρώτες βοήθειες και απελήθη. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του άτυχου 64χρονου αναμένεται να διακριβωθούν μετά την νομισμένη νεκροτομή στην Σωρό του.